Και ελάτε να ανοίξουμε μαζί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, το οποίο φυσικά έχει να κάνει μεταξύ άλλων και με την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας. Και το λέμε αυτό γιατί οι εικόνες τόσο από την Κρήτη όσο και από την Ελλάδα είναι νοπές, ότι έχει να κάνει λοιπόν με πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία στήχησαν πάρα πολύ και έχουμε χάσει και ανθρώπινες ζωές και φυσικά και στο κομμάτι της περιουσίας. Όμως, με ακόμα πιο νοπές τις εικόνες από την Βαλένθια, καταλαβαίνετε ότι η ανησυχία είναι πάρα πολύ έντονη, με δεδομένο ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, κάνει συχνά την εμφάνισή της και όλοι εμείς καλούμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαιότητα των φαινομένων αυτών. Θα μας τα πει όμως πολύ καλύτερα ο κύριος Ευθύμης Λέκας και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Γνωρίζω ότι βρεθήκατε στην Βαλένθια, πήγατε στην Βαλένθια και ξεκινάω από εκεί με δεδομένο ότι όλοι πλέον συζητάμε για το κομμάτι της αντιπλημμυρικής θωράκισης και το πώς η Βαλένθια θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα, άσχημο παράδειγμα, αλλά παράδειγμα για να προλάβουμε καταστάσεις. Είναι έτσι? Ακριβώς. Το παράδειγμα της Βαλένθια είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να ερευνήσουμε πολύ επισταμένα. Και λεπτομερώς για να δούμε ακριβώς τι συνέβη και ποιοι είναι παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί όλο αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο και η μεγάλη καταστροφή. Δεν είναι απλό για να κάνουμε ανάλυση, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη και ανάλυση των παραμέτρων που συνέβαλαν στη μεγάλη καταστροφή. Αλλά θεωρώ ότι με δύο κουβέντες είναι ότι είμαστε πολύ, αν θέλετε, μικροί ακόμα, σαν επιστήμονες, σαν τεχνική, σαν κοινωνία, να κατανοήσουμε τις διεργασίες που υπάρχουν στη φύση. Διεργασίες τις οποίες ορίζει εδώ και εκατομμύρια χρόνια η φύση και η ατμόσφαιρα και τα γεωδυναμικά φαινόμενα, δηλαδή κάτω από την επιφάνεια της Γης. Και σε αυτά δεν έχουμε κατανοήσει τη φιλοσοφία τους. Δηλαδή, η φιλοσοφία των αυτών των φαινομένων, που δεν είναι καταστροφικά φαινόμενα, είναι αυτά τα φαινόμενα που ευνόησαν την δημιουργία και την ανάπτυξη ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Mm-hmm. Σκανδαλωδώς την ευνόησαν αυτά τα φαινόμενα. Δεν υπάρχει ζωή σε κανένα άλλο αστρικό σώμα από ό,τι φαίνεται, τα 3 εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα έχουν τους δικούς τους νόμους που εμείς δεν μπορούμε ακόμα να κατανοήσουμε και κάνουμε τις δικές μας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ανοησίες. Mm-hmm. Και περί τέτοιας διαδικασίας ήταν ακριβώς και η περίπτωση της Βαλένθιας. Ήταν το ραγδαίο, δηλαδή, και το ακραίο του φαινομένου το οποίο στήχησε ακριβώς στην Βαλένθια. Αυτό υπάρχει. Ούτως ή άλλως η ραγδαιότητα και οι μεγάλες βροχές πάντα υπήρχαν. Τώρα βεβαίως με την κλιματική κρίση έχουμε ένα λόγο παραπάνω να περιμένουμε εντονότερα και συχνότερα φαινόμενα. Και έτσι, μέσα από αυτή τη λογική, πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε. Η προσαρμογή είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουμε. Η προσαρμογή, ο μετριασμός ουσιαστικά των φαινομένων και η ενθεκτικότητα που πρέπει να έχουμε. Εδώ στη Βαλένθια, ουσιαστικά πήραμε και εκτρέψαμε ένα μεγάλο ποτάμι μέσα από την πόλη, το οποίο έχει δημιουργήσει στο παρελθόν κάποια προβλήματα. Λοιπόν, μέσα στην πόλη ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μία κίτη την οποία καλύψαμε σε κάθε σημείο, κάνοντας παιδικές χαρές, στάδια, γήπεδα, χώρους αναψυχής κτλ. Μία πολύ ωραία κατά τα άλλα ανάπλαση του κέντρου της πόλης, εκεί που είχαμε τον παλιό ποταμό. Και για να έχουμε το νερό να παραχυτεύσουμε το νερό προς τη θάλασσα, είχαμε κάνει μια μεγάλη παράκαμψη, εκτροπή, κάπου 12 χιλιόμετρα, με ένα μήκος της τάξης των 100-150 μέτρων, ένα πλάτος της τάξης των 100-150 μέτρων, με εγκυμωτισμένο το ποτάμι, με μεγάλες γέφυρες απάνω, με μεγάλα έργα κτλ. Και έτσι λοιπόν στην βροχή αυτή, τη ραγδαιότητα της βροχής που είχαμε, πλημμύρισε και το παλιό ποτάμι, αλλά και το καινούργιο ποτάμι. Mm-hmm. Από σφάλμα σχεδιασμού βασικά και κατασκευής. Και βέβαια δημιούργησαν μεγάλες συνοικίες οι οποίες ήταν κατώτερο εισοδήματος, αν μπορώ να το πω αυτό, ή μέσο εισοδήματος, όπου εκεί έγινε πανωνοθρία. Και μην ξεχνάμε ότι η πλημμύρα είναι χειρότερη καταστροφή από ότι ο σεισμός. Στο σεισμό φοβόμαστε γιατί έρχεται ξαφνικά. Αυτά τα πράγματα που θεωρούμε σταθερά είναι πάρα πολύ ασταθή κατά τη διάρκεια του σεισμού.
Το νερό δεν το υπολογίζουμε, γιατί νομίζω ότι είναι νερό της θάλασσας και κάνουμε μπάνιο. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία η οποία ενώ έχουμε πιο πολλά συνήθετα φαινόμενα την πλημμύρα, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με καταστροφή των κατασκευών, καταστροφή των υποδομών, καταστροφή των δικτύων, ίδρυψης, αποχέτευσης, ρεύματος, κινητή τηλεφωνία. Άρα έχει να κάνει και με την πιο δύσκολη αποκατάσταση αργότερα, λέτε κύριε Λέκα, έτσι. Με ένα σεισμό μπορεί να κουπούν κάποια καλώδια, τα εννοούμε. Με μια πλημμύρα όμως, αν γεμίσουν τα φρεάτια του ΟΤΕ, της ΔΕΗ κτλ. Αυτό θα ξανά πάλι από την αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επίσης έχει τεράστιες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, στη βιομηχανία. Ένα εργοστάσιο δύσκολα πέφτει και περισσώζονται τα μηχανήματα τα οποία έχει μέσα και ο εξοπλισμός, ενώ σε μια πλημμύρα της τάξης του 1-2 μέτρων καταστρέφονται τα πάντα. Ναι. Και κυρίως πανάκριβος εξοπλισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολύ συνθετό φαινόμενο. Δημιουργεί επιπρόσθετο, όπως είχαμε και στη Θεσσαλία, προβλήματα τεράστια υγείας και υγιεινής. Επιπτώσει στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλαπλές επιδράσεις σε κάθε επίπεδο. Και είναι και πολύ δύσκολη η αποκατάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε για τη λειτουργία όλων αυτών των παραμέτρων και κυρίως όπου επεμβαίνουμε ανορθόδοξα στη φύση, η φύση προσπαθεί να επαναφέρει πάλι την κατάσταση όπως ήταν πριν από την παρέμβαση τη δικιά μας και εκεί ακριβώς είναι που κάνουμε λάθος. Μάλιστα. Όπου υπάρχει λοιπόν κακή ανθρώπινη παρέμβαση, αυθαίρετη ανθρώπινη παρέμβαση ή παρέμβαση η οποία δεν σέβεται λοιπόν τους νόμους της φύσης. Χωρίς να έχει μελετηθεί επαρκώς, χωρίς να έχουμε εμείς κατανοήσει. Δεν είναι κακοί οι μηχανικοί ή οι γεωπιστήμονες, σε πάση περιπτώσει, που σχεδιάζουν τα έργα. Αλλά σχεδιάζουν με μια άλλη λογική, χωρίς να έχουν αναλύσει προηγουμένως τις απαιτήσεις της φύσης. Και εδώ είναι το κυριότερο. Δηλαδή, κατά πόσο μπορούμε να κατανοήσουμε αυτές τις εργασίες και να κάνουμε σωστές παρεμβάσεις. Ήπιες παρεμβάσεις πάντα, χωρίς μεγάλα έργα, χωρίς τρομερές φαραωνικά έργα, χωρίς μεγάλο κόστος. Η φύση θέλει προσαρμογή, δηλαδή θέλει να προσαρμοστούμε στις εξελισσόμενες διαδικασίες. Διαφορετικά έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ξέρετε, η ανησυχία του κόσμου και με τις εικόνες στη Θεσσαλία αλλά και με τις εικόνες στην Βαλένθια επικεντρώνεται σε δύο βασικά στοιχεία. Τόσο το κομμάτι της πρόβλεψης, το κατά πόσο θα μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η καταστροφή, όσο και στο κομμάτι της ενημέρωσης. Και φυσικά θέλω να το φέρω έτσι και σαν ερώτηση και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα για την Ελλάδα. Μπορούσε να προβλεφθεί μια τέτοια καταστροφή. Και αν κάπου στο κομμάτι της ενημέρωσης έχασε η Βαλένθια τον έλεγχο και υπήρξε αυτός ο τεράστιος αριθμός θυμάτων. Κοιτάξτε, για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο είναι πολύ λίγες πιθανότητες. Όπως και στη Θεσσαλία, στον Ιαννό, στον Ντάνιελ και εδώ, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, όταν αρχίσει να εκδηλώνει το φαινόμενο, πολύ λίγα μπορούμε να κάνουμε. Και πολύ λίγα μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις όταν είναι τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, αν πέσει 400-500 χιλιοστά βροχή, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο τεχνικό έργο να εξέλθει και να λειτουργήσει. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε βήματα είναι τα βήματα για την έγκαιρη προειδοποίηση, για την προφύλαξη του κόσμου. Με στόχο όχι να διασώσουμε τα έργα ή να διασώσουμε κατοικίες κλπ. Αυτό το ξεχνάμε, αλλά να περισσώσουμε την ανθρώπινη ζωή, να διασώσουμε όσο δυνατόν και να προφυλάξουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Εκεί αυτή η έγκαιρη ενημέρωση, η υπεύθυνη ενημέρωση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Άρα η χώρα μας έχει κάνει, πιστεύετε, βήματα σε αυτό με όλο το μηχανισμό του 112 και με όπως λειτουργεί, με τα καλά του και με τα κακά του δεχομένες κάποιες φορές ή και με τα προβληματικά του σημεία. Είναι ένα βήμα αυτό? Αναμφίβολα είναι ένα βήμα. Βέβαια, το ορμό να πω και το λέω ευθαρσώς αυτό, ότι ο καθένας από εμάς δεν έχει αντίληψη του κινδύνου. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα και μόλις προκύψει ο κίνδυνος, τότε αρχίζει να προσέχει. Θεωρώ ότι μπορούμε να προφυλακτούμε, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Το 112 είναι ένα βήμα μπροστά. Πολύ περισσότερο είμαστε οργανωμένοι από ό,τι είδαμε στην Ισπανία, που υπήρχε η χαοτική κατάσταση της χειρής καταστροφής.
Αλλά είμαστε τέτοιος λαός που κάτι παραπάνω να γίνει και να πέσει ένα μήνυμα το 112 πάνω, πιο πάνω, αρχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε. Και αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή η νοοτροπία του Έλληνα είναι τέτοια που τα θέλει όλα στο πιάτο, ας το πω απλά. Δεν γίνεται έτσι. Τα φυσικά φαινόμενα έχουν τεράστιες αβεβαιότητες. Μπορεί να υπάρχει ένα μήνυμα το 112 παραπάνω, αλλά αυτό εντάσσεται μέσα στις αβεβαιότητες που έχουμε εμείς επιστήμονες να προσδιορίσουμε ένα γεγονός. Ενώ έχει κάνει δουλειά το 112, πολλές φορές όταν βλέπουμε ότι δεν βρέχει στη γειτονιά μας, αλλά βρέχει σε όλη εμάς περιπτώσει την Κρήτη, τότε λέμε ότι αστόχησε το 112. Ο στόχος του 112 δεν είναι αυτός να προβλέψει ένα σημείο και ένα περιοχή και στο σπίτι μας, αν θα ρίξει μια σταγόνα ή πέντε σταγόνες. Ο στόχος του 112 είναι να προειδοποιήσει και να γίνει αυτό πιο σαφές, να γίνει η αντίληψη του κινδύνου. Δηλαδή να έχουμε μέσα στο μυαλό μας μια διαμορφωμένη αντίληψη κινδύνου που αν θα τύχει κάτι, ότι πώς θα πρέπει να δράσω. Ναι, γιατί η αφισβήτηση, κύριε Λέκα, το καταλαβαίνετε, ελοχεύει και τον κίνδυνο κάποια στιγμή το 112 να χτυπήσει, να ηχήσει και εμείς στη δική μας την νοοτροπία, έχοντας αφισβητήσει ενδεχομένως αυτό που είπατε, στη δικιά μου τη γειτονιά δεν έβρεξε όταν ήχησε το 112, να το αγνοήσουμε και αυτό να έχει δραματικές συνέπειες. Ας λειτουργεί έστω και παραπάνω από αυτό που πρέπει. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Δυστυχώς δεν έχουμε καλή αντίληψη του κινδύνου. Δηλαδή βλέπετε ότι παίρνουμε το αυτοκίνητο, είμαστε μεθυσμένοι και οδηγούμε. Να πάω σε πιο απλά πράγματα. Ναι. Δηλαδή βρέχει, παίρνουμε το αυτοκίνητο και πάμε μέσα από τη βροχή, λέτε, και πολλοί έχουν την εντύπωση ότι θα περάσουν. Πάνω από 20 εκατοστά βροχής αν έχουμε στο έδαφος κάτω, αν είναι πλημμυρισμένη μια περιοχή, πάνω από 20 εκατοστά, κάνουμε τον έλεγχο το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κρατήσουμε τον έλεγχο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει, και το επισημαίνω αυτό, ότι καθένας από εμάς πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ζούμε σε έναν περίφημο τόπο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί από αυτά τα φυσικά φαινόμενα, είτε από σεισμούς, είτε από μορφοπτώσεις, είτε από διάβρωση κατολιστής κτλ. Αλλά όμως θα πρέπει να έχουμε και αντίληψη αυτών των φαινομένων. Δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα είτε από την πολιτεία, είτε από την περιφέρεια, είτε από τους δήμους. Προχθές ήταν ένα δικαστήριο της Μάντρας όπου κατηγορούσαν οικογένειες 5 κυνηγών, οι οποίοι ήταν πάνω στο βουνό, γιατί δεν τους ειδοποίησε η Δήμαρχος. Μα δεν είχε καμία αρμοδιότητα η Δήμαρχος Μάντρας να ειδοποιήσει τους κυνηγούς πάνω στο βουνό που με δική τους πρωτοβουλία εξετέθηκαν στον κίνδυνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνολική πλάνη την οποία θέλει δικό μας και δικό σας είναι να αποσαφινιστούν ορισμένα πράγματα έτσι ώστε να έχουμε και καλή αντίληψη κινδύνου και καλή διαχείριση των εκτάτων αναγκών σαν άτομα πρώτα. Ναι. Και μετά βεβαίως την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι, η Περιφέρεια, η Πολιτεία. Αλλά σαν άτομα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα πώς πρέπει. Ενώ οι παλιότεροι είχαν αντίληψη κινδύνου. Mm. Αυτοί που ήταν στα χωριά πάνω. Καταλαβαίνω ότι λέτε να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στις εξελίξεις, αλλά να μην υπερτιμούμε ούτε τις δυνατότητές μας, ούτε να υποβαθμίζουμε ενδεχομένως κάποιες φορές και το έργο το οποίο μπορεί να γίνεται και όντως να έρχεται για να θωρακίσει τη δικιά μας την ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τα θέματα που τίθενται. Κάνουμε προσπάθειες και κεντρικά, αλλά και στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αλλά και σαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα φαινόμενα. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε. Ο κοινός στόχος είναι ο ένας και μόνο. Είναι να μειώσουμε τις επιπτώσεις από την εξελισσόμενη κλιματική κρίση και τα φαινόμενα τα οποία ούτως ή άλλως θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ούτως ή άλλως. Και αυτό να το κρατήσουμε. Ούτως ή άλλως θα έρθουμε αντιμέτωποι λοιπόν με αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το φαράγγι της Σαμαριάς, κύριε Λέκα. Και σας ρωτώ γι' αυτό γιατί το φαράγγι αυτή την ώρα λειτουργεί. Προφανώς και στην σκιά της τραγωδίας με την γυναίκα, την επισκέπτη, η οποία έχασε τη ζωή της σε αυτό. Πώς συνεχίζουμε, γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί υπάρχει από εκεί και η πλευρά των κατοίκων, η οποία λέει. Μην το κλείνουμε και το ανοίγουμε το φαράγγι της Σαμαριάς χωρίς ουσιαστικό λόγο. Και το βάζω το χωρίς ουσιαστικό λόγο σε πολλά εισαγωγικά, με την έννοια ότι πολλές φορές βγαίνει κάποια ενημέρωση για καιρικά φαινόμενα, δεν συμβαίνει κάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς, έχει κλείσει το φαράγγι της Σαμαριάς και κάτι και εκεί διαμαρτύρονται. Είναι στη συζήτηση που μόλις κάναμε σε αυτό το πλαίσιο και αυτό εδώ το ζήτημα.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι το φράγκι Σαμαριάς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα η συμβολή μας σε αυτό το θέμα ήταν πάρα πολύ σημαντική, αναλαμβάνοντας και τεράστιες ευθύνες όμως. Το φράγκι Σαμαριάς πρέπει να είναι ανοιχτό. Πρέπει να είναι τόπος επίσκεψης από χιλιάδες επισκέπτες και ανθρώπους κάθε χρόνο. Είναι ένα φυσικό μνημείο που θα πρέπει να το θαυμάζουμε. Δεν πρέπει να το έχουμε κλειστό. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή είναι μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι ότι πώς μειώνουμε τη διακινδύνευση μέσα στο φράγκι της Σαμαριάς. Το φράγκι της Σαμαριάς, σαν φυσικό μνημείο, ενέχει και κινδύνους. Και κυρίως από έντονες βροχοπτώσεις, κατολιστήσεις, σεισμούς, πλημμυρικά φαινόμενα. Όλα αυτά είναι θέματα που έχουν διαμορφώσει το φράγκι της Σαμαριάς, οι κίνδυνοι αυτοί. Ένας που μπαίνει μέσα στο φράγκι της Σαμαριάς πρέπει καταρχάς να αποδεχθεί αυτούς τους κινδύνους. Γιατί στο φαράγγι της Σαμαριάς δεν μπορούμε να τους μειώσουμε τους κινδύνους. Μπορούμε να μειώσουμε τη δικιά μας έκθεση. Δηλαδή, δεν πάμε στο φαράγγι της Σαμαριάς αν έχουμε κάνει ανθίδης καρδιάς ή αν έχουμε σπάσει ένα πόδι ή αν πάση περιπτώσει έχουμε υψηλή πίεση κτλ. Δεν είμαι γιατρός να δω που να καθορίσω όλα αυτά τα ιατρικά θέματα. Αλλά όταν πάμε στο φαράγγι της Σαμαριάς πρέπει να αποδεχθούμε τον κίνδυνο. Εδώ ουσιαστικά. Στο όλο θέμα στην επίλυση του προβλήματος είναι ότι πρέπει να είναι το φράγκι της Σαμαριάς όχι μόνο για τους λόγους που προανέφερα, αλλά είναι μια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Αυτό πρέπει να μην μας διαφεύγει. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν συμβεί ένα ατύχημα, θα επιρριφθούν ευθύνες πολύ εύκολα. Γι' αυτό το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Ουσιαστικά οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και όλοι οι άλλοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι υπόδικοι σε μια τέτοια διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή σαν Πανεπιστήμιο Αθηνών, σαν ΟΑΣΠ, σαν Υπουργείο, σαν ΟΦΠΚΑ και σαν Δήμοι και Περιφέρεια. Προσπαθούμε να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν τον κίνδυνο μέσα στη Σαμαριά που είναι πολύ υψηλό, το παραλαμβάνω και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό είναι το ένα. Προσπαθούμε να μειώσουμε την τροτότητά μας, την έκθεσή μας, δηλαδή φορώντας κράνη, βάζοντας λιγότερο πληθυσμό στο φαράγγι, έχοντας προειδοποιητικές πινακίδες. Και βεβαίως μπορούμε να επέμβουμε σε κάποια σημεία για να μειώσουμε τον κίνδυνο κατολιστήσεων. Το φαράγγι Σαμαριάς έχει 14 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα μήκος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι 15 από τη μία πλευρά και 15 από την άλλη, 30 χιλιόμετρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε έργα τα οποία αφενός μεν να ακυρώνουν το φυσικό περιβάλλον και αφετέρου να μας στοιχήσουν τεράστια οικονομικά ποσά. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε έργα φαραωνικά σε αυτό της Βαλένθειας, έτσι, τεράστιο έργο, το οποίο στόχησε. Και βέβαια το φαράγγι της Σαμαριάς πρέπει να τηρηθεί όπως είναι, παρεμβαίνοντας σημειακά εκεί που πρέπει και με πολύ μεγάλη προσοχή για να τηρήσουμε τη φυσιογνωμία του φαραγγιού. Έτσι λοιπόν έχουμε αποδοθεί σε μια προσπάθεια τώρα το χειμώνα και εγώ και οι συνεργάτες μου μετά από συνεννόηση και με την περιφέρεια και με τους δήμους και με τον ΕΦΠΚΑ. Καταρχάς θα ήθελα να πω να χαμηλώσουν για κοιτώνι. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, δεν είναι εύκολο πρόβλημα. Θα αποδοθούμε σε μια προσπάθεια έτσι ώστε να δούμε πού μπορούμε να επέμβουμε σε συγκεκριμένα σημεία για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν μηδενίζεται. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε σε Σαμαριά. Λοιπόν, έτσι ώστε τον Μάρτιο-Απρίλιο να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμες τις υποδείξεις, τις μελέτες, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς για να αποδοθεί με λιγότερο κίνδυνο στους επισκέπτες γύρω στο Μάιο. Ας δείξουμε μέχρι τότε υπομονή όλοι. Έτσι κι αλλιώς το φαράγγι έχει κλείσει για το χειμερινό διάστημα. Δεν είναι προσβάσιμο στους τουρίστες. Και από εκεί και πέρα, όταν τον Απρίλιο έχουμε καταθέσει προτάσεις, γίνουν αυτά τα έργα που έχουν να γίνουν. Θα πρέπει να γίνουν κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Που μαζί με την τοποθέτηση ραντάρια, την πολύ λεπτομερή πρόγνωση του καιρού, μαζί με την τοποθέτηση στήρων σε κάποιες πλευρές κτλ., πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα συνδράμουν στο να έχουμε μικρότερη
διακινδύνευση μέσα στο φαράκι. Λιγότερη, το κρατάμε αυτό που λέτε, λιγότερη. Δεν μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος τελείως. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λοιπόν το φαράγγι της Σαμαριάς και πάνω σε αυτά καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δουλεύεται πολύ δύσκολη η διαδικασία, πολύ δύσκολο το έργο και κρατάω και αυτό που λέτε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε λοιπόν τι θα φέρει και η μελέτη, έτσι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν τεράστια τεχνικά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε βραχομηχανική ανάλυση σε κατακόρυφα πρανή, ούτε καν να πετάξουμε drone στο φαράγγι, γιατί δεν έχουμε σήματα, δεν έχουμε GPS. Κάναμε ολόκληρο εξοπλισμό για να κατευθύνουμε τα drones μέσα στο φαράγγι. Γιατί το drone μέσα στο φαράγγι χωρίς υποβοήθηση, μόνο με τα GPS δεν λειτουργεί. Δεν φτάνουν κάτω τα σήματα για να λειτουργήσει και θα πρέπει να έχουμε ακρίβεια της τάξης του χιλιοστού στη θέση του drones για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε το πρανές. Είναι πολύ δύσκολα θέματα αυτά τα οποία προσπαθούμε να τα επιλύσουμε με νέες τεχνολογίες, με νέα μηχανήματα κτλ. Έτσι ώστε να έχουμε μια αποκτική αντίληψη. Δεν είναι εύκολος χώρος δουλειάς στο φαράγγι για μας. Είναι πολύ δύσκολος χώρος για τον κίνδυνο που έχει τώρα το χειμώνα, που γίνονται συνεχώς πτώσεις βράχου το χειμώνα λόγω της κατάστασης, έτσι, που είναι πολύ επικίνδυνο να είμαστε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στο φαράγγι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέκα, για την εικόνα την οποία μας δώσατε και για το φαράγγι αλλά και για το κομμάτι της αντιπλημμυρικής θωράκης. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.